Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο 1 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Άρδιν αλλάζει ο προγραμματισμός του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει σε πρόορες βουλευτικές εκλογές. Έτσι, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εξετάζει να δοθεί παράταση της προθεσμίας ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων με στόχο να διευκολυθούν οι οφειλέτες λόγω των εθνικών εκλογών. Με την προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση να εκμεεί κανονικά στις 28 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να την παρατείνει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται νομοθετική παρέμβαση για να δοθεί η σχετική παράταση. Τώρα θα έρθουμε να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα την Ελίνα Φυλακτού. Καλησπέρα, Ελίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πρωτομηνιά σήμερα και ξυπνήσαμε με σεισμό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 ρίχτερ στην Αλβανία, 47 χιλιόμετρα δυτικά της Καστοριάς. Ιδιαίτερα αισθητή σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Δώσε μας το ρεπορτάζ και παράλληλα να βλέπουμε και τους σχετικά χάρτες του σεισμού. Μια ιδιαίτερα αισθητή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 7:26 το πρωί του Σαββάτου ξύπνησε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ήταν ιδιαίτερος αισθητή. Να πούμε ότι είχε εστιακό βάθος μόλις 3,5 χιλιόμετρα, ενώ ακολούθησαν και 4 μετασεισμοί, οι δύο μάλιστα των 4,7 ρίχτερ. Ακολούθησε και μια νέα μεγάλη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ στην Αλβανία, με επίκεντρο 45 χιλιόμετρα δυτικά της Καστοριάς και με εστιακό βάθος ακόμη μικρότερο, μόλις 2 χιλιόμετρων. Και όλα αυτά σημειώθηκαν το Σάββατο το πρωί. Η δεύτερη σεισμική δόνηση που αναφέραμε στις 10 η ώρα το πρωί σημειώθηκε και 6 λεπτά αργότερα ένας μετασεισμός μεγέθους 3 ρίχτερ 39 χιλιόμετρα δυτικά της Καστοριάς. Μάλιστα. Ωραία, βλέπαμε και τις σχετικά σεισμογραφήματα κλπ. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε έτσι αναστατώθηκαν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, έστωσε το χαλάζι σαν χιόνι στην Εγνατιωδό στο ύψος των Διοδύνων στον Πολύμηλο Κοζάνης. Τι μας επιφυλάσσει τώρα το καλοκαίρι, θα δούμε πολλά. Έτσι, Δημήτρη, η τελευταία μέρα της Άνοιξης ήταν εχθές Παρασκευή και οι εικόνες που μπορούμε να δούμε και σε ένα σχετικό βίντεο από το kozan.gr είναι κάπως περίεργες για τελευταία ημέρα της Άνοιξης, άρα γιατί επιφυλάσσει το καλοκαίρι που έρχεται. Χαλάζει λοιπόν σαν χιόνι στην Εγνατία Οδό, συγκεκριμένα στο ύψος των Διοδύων στον Πολύμηλο Κοζάνης. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε πάμε να βίντεο. Δούμε τις σχετικές εικόνες, οι οποίες πραγματικά νομίζεις ότι έχει χιονίσει στο ύψος των Διοδύων. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης, όπως είπαμε και τα είδαμε και αυτά. Δεν πειράζει. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε χαλάζι και να μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα στους αγρότες. Πάμε τώρα στις εκλογές. Πάμε να δούμε τι γίνεται για το δεύτερο γύρο και πού ψηφίζουμε και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τώρα. Η ψηφοφορία, Δημήτρη, θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία με τις εφορευτικές επιτροπές αλλά και τις αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τις φόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής να είναι ίδιοι. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί και γραμματέας. Να πούμε ότι οι κάλπες θα είναι όπως πάντα ανοιχτές από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας. Πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε ξανά, ότι δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψηφίους δημάρχους των δύο συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αυτά έχουμε να πούμε αυτά, όσον αφορά τώρα τις εκλογές. Επαναληπτικές εκλογές 2019, επιποδόσκη τροχιά και αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Η αστυνομία, Δημήτρη, και κατά την περίοδο των επαναληπτικών εκλογών εφαρμόζει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Τα αυστηρά μέτρα από την τροχιά ξεκίνησαν να αναπτύσσονται σταδιακά από την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, όπου αναμένεται να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι στον τόπο εργασίας και κατοικίας τους. Συγκεκριμένα θα διατεθεί σταδιακά το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού της τροχιάς, καθώς και μεγάλος αριθμός περιπολικών, μοτοσυκλετών και συμβατικών οχημάτων με τον ανάλογο εξοπλισμό. Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες που
πρόκειται να μετακινηθούν, ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων. Έτσι ακριβώς και πρέπει να προσέχουμε. Τώρα, ανοιχτά για τις εκλογές στα ΚΕΠ του Δήμου Φλόρνας, να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Στα πλαίσια, Δημήτρη, των επαναληπτικών εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και της ανάγκης εξυπηρέτησης των πολιτών που είναι αυξημένες αυτές τις ημέρες, ο Δήμος Φλόρνας ενημερώνεται από την Παρασκευή, την εχθές δηλαδή, 31 Μαΐου, και μέχρι και την Κυριακή 2 Ιουνίου θα παραμείνουν ανοιχτά τα ΚΕΠ της πόλης για το κοινό. Συγκεκριμένα, το ΚΕΠ της πόλης θα λειτουργήσει το Σάββατο από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τις 6 η ώρα το απόγευμα, ενώ την Κυριακή από τις 7 η ώρα το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της εκλογικής διαδικασίας, θα είναι ανοιχτά τα ΚΕΠ της πόλης, αλλά να πούμε ότι θα είναι ανοιχτά και τα περιφερειακά των δημοτικών ερωτήτων, κάτω κλινών, μελίτης και περάσματος για να ενημερώνουν τους δημότες. Και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ό,τι χρειαστούν, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ του Δήμου Φλόρνας. Δεν λειτουργούν εκεί, νομίζω και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία πιστεύω θα είναι ανοιχτά. Τώρα πάμε στη Φλόρνα. Η απάντηση Γεροβασίλη στο Γιάννη Αντωνιάδη για τις τελέχους του Μεθοριακού Σταθμού Λεμού. Τι λέει τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα? Για το συγκεκριμένο θέμα, μεταξύ άλλων, η κυρία Γεροβασίλη αναφέρει ότι για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρνας, το αρχηγείο προκήρυξε κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους ικανό αριθμό αυτών, οι οποίες θα καλυφθούν ως το τέλος του μηνός Αυγούστου. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να το δούμε. Και θα απαντήσει τώρα και θα υπάρχει έντονη αντιπαράδοση, είναι και προεκλογική περίοδος. Τώρα έχουμε έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2019-2020. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι τώρα του προγράμματος για να πάνε διακοπές? Το εργατό υπαλληλικό κέντρο Φλόρνας γνωστοποιεί, Δημήτρη, ότι ξεκινάει από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και στις 8 η ώρα συγκεκριμένα το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων αλλά και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και τους δικαιούχους αλλά και τους παρόχους μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 12 παρά 1 το βράδυ. Οι διακοπές, Δημήτρη, με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2019 έως και την 31η Ιουλίου του 2020 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παροχών του ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Ωραία, να πάει διακοπές ο κόσμος και από τις καλοκαιρινές διακοπές τώρα πάμε στις διακοπές ρεύματος σε περιοχές του νομού της Καστοριάς. Ειδοποιούνται οι κάτοικοι κάποιων περιοχών ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες εργασίες του ΔΔΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα τώρα, Δημήτρη, την 3η 4 Ιουνίου από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Βυρσοδεψίου Δίτσιος, εκεί πέρα θα υπάρξει διακοπή ρεύματος. Την Τετάρτη 5 Ιουνίου από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τις 11 η ώρα το πρωί στο εκτροφείο Μινκ Φάρμ και στην γύρω περιοχή από αυτό. Και στο αντλιοστάσιο ΙΕΒ. Τώρα, από τις 9 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο χωριό Αυγή, γύρω από την Παιδική Χαρά, στο χωριό Υψηλό και στον δρόμο από Αυγή προς Υψηλό. Ωραία, αυτά είναι. Να πούμε ότι αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου, η τηλεόραση του West στις 7 η ώρα θα είναι εδώ, με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με καλεσμένους εκπροσώπους κομμάτων και αυτοδιοικητικούς να σχολιάσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών, αλλά και την επόμενη μέρα, γιατί στις 7 Ιουλίου θα έχουμε εθνικές εκλογές. Αύριο συντονιστείτε, ψηφίστε για μία ακόμη φορά την ώρα της κάλπης μέσα από την τηλεόραση του West στις 7. Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της FAO Economic, ο Δημήτρης Τσαγκάρης, μεταφέρει το μετεκλογικό κλίμα της αγοράς και την άποψη των επιχειρηματιών ότι πλέον διαμορφώνονται νέες συνθήκες που επιτρέπουν την επαναδιαπραγμάτευση του πλαισίου της οικονομικής πολιτικής με τους δανειστές πάνω στον άξονα της βίαιης μείωσης των φόρων. Να δούμε τις σχετικές δηλώσεις.